Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B. Ξεκινάμε φυσικά με τα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών. Κρούσματα τα οποία είναι πάλι εκ νέου πάνω από 2.000 και συγκεκριμένα, όπως θα δούμε ευθύς αμέσως στο σχετικό χάρτη, τα κρούσματα αυτά ανέρχονται σε 2.132. Φυσικά, όλοι οι ειδικοί διατείνονται ότι όταν παρέλθουν τουλάχιστον 3 εβδομάδες, δηλαδή έχουν περάσει 3 εβδομάδες στη νέα σχολική σεζόν, τα κρούσματα αυτά δυστυχώς θα ξεφύγουν από το νούμερο 3.000 με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως βλέπουμε στον επιδημιολογικό χάρτη, 2.132 τα νέα κρούσματα σε ό,τι αφορά το νομό Αχαΐας, 91, διψήφιος είναι ο αριθμός και αυτό μπορεί να το πει κανείς ότι είναι παρήγορο. Ετώλα Καρνανία 26, 24 μόλις στην Ηλία. Τώρα σε ό,τι αφορά τους νέους θανάτους σε επίπεδο επικράτειας, αυτοί ανέρχονται δυστυχώς σε 32 και εν συνόλο από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα οι συμπολίτες που έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό ανέρχονται σε 14.102 εν συνόλο. Η κατάσταση δεν είναι καλή σύμφωνα με τους επιδημιολόγους. Εδώ στην Αχαΐα παραμένουμε για δεύτερη συναπτή εβδομάδα σε κατάσταση mini lockdown. Έχουμε να λέμε καθοδόν, ένα lockdown όμως το οποίο επέφερε αντιδράσεις κυρίως στο χώρο της εστίασης και αναψυχής, ένας πολύπαθος χώρος που δεν δούλεψε καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής σεζόν και φέτος βρίσκεται υπό νέο lockdown με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας δούμε τι λένε οι επιχειρηματίες του χώρου. Καταστροφή, ολική καταστροφή. Τι άλλο να πούμε, μετά από τόσα και τόσα, πάλι σε lockdown, πάλι σε κλείσιμο, πάλι σε χώροι χωρίς μουσικής, η απόλυτη καταστροφή. Τι να πούμε, έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος και μπήκαμε με πάρα πολύ δυσιόνι κατάσταση. Τηρούμε όλα τα μέτρα, ό,τι μας ζητήθηκε το τηρήσαμε, αποστάσεις, όχι όρθιοι, καθημένοι, έλεγχος την είσοδο για τους νοσήσαντες ή αυτούς που έχουν εμβολιαστεί, γιατί αυτοί μόνο θα περνούσαν μέσα στους χώρους. Κατόπιν αυτών, αυτό που μας ήρθε ήταν το υλικό, το κλείσιμο, ας πούμε, του χώρου, γιατί η μουσική δεν επιτρέπεται. Ο κόσμος πρέπει να αποχωρήσει, ας πούμε, στις 12.30, οπότε μιλάμε για οριστικό κλείσιμο. Πρακτικά, στο συγκεκριμένο χώρο που εργάζονται 55 άτομα, έχουν περάσει και αυτή στην ανεργία, που σημαίνει ότι από πίσω από αυτούς οι 55 οικογένειες δεν θα μπει μεροκάματος στο σπίτι, τόσο απλά. Τουλάχιστον για τον νομό Αχαΐας μας φαίνεται αδιανόητο αυτό που ακούμε και βλέπουμε, όταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει η θετικότητα, αυτό που λέμε θετικότητα 7,5, 8,2 κτλ. Ενώ στην περιοχή μας με λιγότερα κρούσματα, πολύ λίγα κρούσματα, βλέπουμε ότι δόθηκε η παράταση αυτή στο lockdown το τοπικό και νομίζουμε ότι είναι αδικαιολόγητο. Νομίζω δηλαδή ότι είναι αδικαιολόγητο. Δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να συμβεί. Δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των επιχειρηματιών στο χώρο εστίασης και αναψυχής, κυρίες και κύριοι. Όμως έχουμε τη νέα σχολική χρονιά, η οποία ξεκινά την Δευτέρα και ο προβληματισμός είναι εύλογος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εμβολιασμός ό,τι αφορά τις νεαρές ηλικίες, δηλαδή στις τάξεις των μαθητών, είναι πολύ χαμηλό ως ποσοστό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ας πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχω τον συνάδελφο Γιώργο Πλή να μας πει λεπτομέρειες γύρω από αυτόν τον προβληματισμό των ειδικών, οι οποίοι ουσιαστικά εύχονται να μην έχουμε διάδοση του κορονοϊού στα σχολεία, διότι θα περάσουμε σε πάλι ιδιότυπες καταστάσεις, δηλαδή τηλεεκπαίδευση και ούτω καθεξής. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Σύγκρι. Τι συμβαίνει Γιώργο, τι συζητούν οι επιδημιολόγοι και η Επιτροπή σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των σχολείων και πού
συνίσταται ο προβληματισμός τους σε ό,τι αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, μολονότι ξέρουμε ότι στα σχολεία και φέτος το μάθημα θα γίνει υπό αντίξωες συνθήκες, πάνω από 20 και 25 παιδιά σε κάθε τάξη, ελλείψεις καθηγητών, ανοιχτά παράθυρα, λένε οι ειδικοί. Για πες μας. Δημήτρη, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που κάθονται να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί. Και είναι δύσκολη γιατί ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν δηλώσει ότι θα μπορούσαν να μην ανοίξουν τώρα τα σχολεία. Ναι, υπάρχουν ήδη δηλώσεις ειδικών, έλεγα, που υποστήριζαν ότι δεν ήταν ανάγκη να ανοίξουν τώρα τα σχολεία μέσα στη στιγμή που η πανδημία κάνει και πάλι την εμφάνισή της. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην σημερινή κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας, μια κινητοποίηση που ουσιαστικά σχετίζεται με το εργατικό κέντρο. Η προηγούμενη διοίκηση προσέφυγε στη δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι πρέπει να διοριστεί προσωρινή διοίκηση στο εργατικό κέντρο της Πάτρας, κάτι που επέφερε σφοδρές αντιδράσεις από την σημερινή, από την νυν διοίκηση. Μια διοίκηση η οποία εξήγηλε μάλιστα και κινητοποιήσεις την Δευτέρα λόγω των νέων μέτρων, των αυξήσεων που έρχονται τόσο στο ηλεκτρικό ρεύμα όσο και σε όλα τα βασικά αγαθά, αυξήσεις που κακά τα ψέματα ανέρχονται σε κάποιες των περιπτώσεων σε ό,τι αφορά το καλάθι, το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, ακόμα και σε 30%. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Σήμερα εδώ οι νόθοι, οι εργατοπατέρες της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ έχουν σύρει την νόμιμη διοίκηση του εργατικού κέντρου Πάτρας και ζητάνε από τα δικαστήρια να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Διοίκηση υπάρχει, την έχουν βγάλει οι εργάτες. Δεν χρειάζεται άλλη διοίκηση. Αυτοί, για να βάλουν τους νόθους μέσα, προσπαθούν να πείσουν το δικαστήριο με τα ψέματά τους ότι πρέπει να ορίσει προσωρινή διοίκηση. Εμείς τους λέμε, όποια και να είναι η απόφαση του δικαστηρίου, του πρωτοδικείου εδώ, ότι το εργατικό κέντρο οι εργάτες δεν θα τα αφήσουν. Γιατί τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε δώσει μάχες, αγώνες και οι εργαζόμενοι έχουν βρει από κούμπι. Είμαστε εδώ για να φωνάξουμε ότι δεν πρέπει να περάσει αυτό που ζητάνε οι νόθοι. Τελειώσαν οι νόθοι, τελειώσαν οι μαϊμούδες. Πάμε ξανά να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Γιώργο Πλή. Μιλούσαμε νωρίτερα για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει τη Δευτέρα και τα πολύπλευρα προβλήματα και τους προβληματισμούς των επιδημιολόγων. Γιώργο, νομίζω τώρα ότι... Τώρα σας ακούω μια χαρά. Λέγαμε λοιπόν και προηγουμένως στην προσπάθειά μας να εξηγήσουμε γιατί είναι ένα κομβικό σημείο η ερχόμενη Δευτέρα. Είναι ένα κομβικό σημείο γιατί και οι ειδικοί συμφωνούν ότι θα είναι ένα κρίσιμο τεστ που θα δοκιμάσει τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Και για να εξηγηθούμε, θα πάνε στο μεγαλύτερο βαθμό ανεμβολίαστα. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό παιδιών που έχουν εμβολιαστεί. Γι' αυτό άλλωστε επιστρατεύονται, Δημήτρη, και συνεργεία εμβολιασμού στα σχολεία, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά είναι μία πρόταση η οποία μπορεί να λάβει και χώρα, δηλαδή να υπάρχουν συνεργεία εμβολιασμού έξω από κάθε σχολείο της χώρας και φυσικά να προσέρχονται προς εμβολιασμό μόνο τα παιδιά που έχουν λάβει την έγκριση από τους γονείς τους. Και κυρίως αυτή την πρόταση να πούμε ότι την έκανε η κυρία Παγώνια εκ μέρους της Ιατρών Νοσοκομείου Αθηναίος, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια συνεργεία προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμών και σιγά σιγά να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας και στα σχολεία μας. Υπήρξαν όμως δηλώσεις και όσο φτάνουμε προς τη Δευτέρα γίνονται όλο και περισσότερες και επιστημόνων που είπαν ότι βιάστηκε το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση και ότι θα μπορούσαν να καθυστερήσουν λίγο το άνοιγμα των σχολείων, πρώτον για να ανοίξουν με περισσότερα μέτρα ασφαλείας και με επαρκή κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν ανά την Ελλάδα και φέτος, δυστυχώς. Και δεύτερον, για να δει πώς θα πάει η ροή των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα, κυρίαρχα σε περιοχές όπως είναι η δική μας. Έτσι. Όπου Αχαΐα, Ηλία και Μεσσηνία στην Πελοπόννησο ξέρουμε ότι βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Υπήρξαν λοιπόν αρκετοί επιστήμονες οι οποίοι είπαν ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να περιμένει. Είναι επίσης χαρακτηριστικό γεγονός
ότι υπάρχουν επιστήμονες που είναι βέβαιοι ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα με, με το άνοιγμα των σχολείων. Άρα δηλώνω ότι πρέπει η κυβέρνηση με το που αποφάσισε να ανοίξει τα σχολεία στις 11 του μηνός να προετοιμαστεί για ένα νέο κύμα αύξηση των κρουσμάτων σε 15 με 20 μέρες από το άνοιγμα. Έτσι ακριβώς, Γιώργο, κάτι το οποίο δύσκολα θα το διαχειριστεί, δεδομένου ότι πάρα πολλοί ειδικοί από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων λένε ότι το μέτρο για να κλείσει τα σχολεία σήμερα, να κλείσει μια αίθουσα ή ένα τμήμα σχολείου σήμερα, είναι να κολλήσουν κορονοϊό τα μισά παιδιά της τάξης, κάτι το οποίο, όπως διατείνονταν σήμερα τουλάχιστον με δηλώσεις του λοιμοξιολόγου, μπορεί να μην ισχύει σε μία-δύο εβδομάδες. Δηλαδή, η κυρία Αντοπούλου το είπε αυτό μεταξύ των άλλων. Ναι, ναι. Η οποία είχε ένα δίκιο στο σκεπτικό της. Δηλαδή, τι σημαίνει κλείνει ένα τμήμα να κολλήσουν τα μισά παιδιά? Ποια λογική υπηρετεί αυτό το μέτρο? Αν δηλαδή κολλήσουν 10 από τα 24, δεν είναι σοβαρό το ζήτημα? Έτσι. Και ταυτόχρονα όλα αυτά τα παιδιά έρχονται κακά τα ψέματα σε επαφή και στο προάβλιο και εκτός σχολείου με εκατοντάδες άλλα παιδιά, άλλους μαθητές, τους φίλους τους και ούτω καθεξής. Και είναι το πιο κρίσιμο, το ξαναλέω. Το τεστ είναι ακόμη κρισιμότερο για περιοχές όπως η Πάτρα, η Αχαΐα, η Ηλία. Mm-hmm. Βρίσκονται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο κόκκινο ουσιαστικά. Γιώργο, παραμένοντας στο θέμα του κορονοϊού, από τη Δευτέρα και εντεύθεν ετέθη κι άλλο εμπόδιο στους ανεμβολίαστους ό,τι αφορά την καθημερινότητά τους. Δηλαδή, όταν θέλουν να μετακινηθούν και να αλλάξουν νομό, πες μας τι επακριβώς πρέπει να διαθέτουν για να είναι νόμιμοι. Λοιπόν, να πούμε ότι από τις 13 του μηνός καταρχήν ισχύουν όλα τα μέτρα που αφορούν την πρόσβαση ανεμβολίαστων στους εσωτερικούς χώρους. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που είχε αναλάβει να υλοποιήσει αυτές τις αποφάσεις μαζί μετά τις συζητήσεις και των επιστημόνων του ΕΟΔΗ, επιστρατεύει ένα παράλληλο μέτρο που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα στους ανεμβολίαστους, που είναι η μετακίνησή τους από νομό σε νομό, όπως το είπες. Θα χρειάζεται λοιπόν να έχει οπωσδήποτε θετικό τεστ μαζί του όποιος επιχειρήσει να μετακινηθεί, για παράδειγμα θα λέω από την Πάτρα στην Άρτατο, έτσι, που είναι δίπλα, έτσι, και που μετακινείται πάρα πολλοί κόσμος, ή από την Αχαΐα στην Ηλία, ή από την Ηλία στη Μεσσηνία, νομό σε νομό τέλος πάντων, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ή βεβαίως να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμό. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορεί να μετακινηθεί. Άρα δυσκολεύει η κατάσταση, η εν γέννη καθημερινότητα για τους ανεμβολίαστους και μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι κυβερνώντες, τα μέτρα για όλους όσοι δεν εμβολιάζονται θα γίνονται ολοένα και πιο σκληρά. Όλο και πιο πιεστικά. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι το κόστος των τεστ για όσους δεν είναι εμβολιασμένοι θα επιβαρύνουν τους ίδιους. Έτσι δεν θα μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς από το 13 του Σεπτέμβριου. Αλήθεια είναι αυτό, και το κόστος, κακά τα ψέματα, δεν είναι αμεληταίο. Όταν θέλουν κάποιοι 20 ευρώ. Είναι 10 ευρώ, τουλάχιστον 10. Γιατί αν πάμε σε εργαστήρια και μοριακά τεστ, μιλάμε για άλλα πράγματα. Έτσι, αν έρχεται το κόστος σε ηλικιώδη νούμερα. Πες μας, Γιώργο, για να παραμείνουμε και πάλι στον κορονοϊό, για ένα πρόσωπο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα ιδιαίτερα αγαπητό, την πρόεδρο του Συλλόγου Άλμα Ζωής στη Λιολιό Κολυμπέρα, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχει κορονοϊό, κάνει μεγάλο αγώνα. Πες μας δύο λόγια για αυτή τη γυναίκα, η οποία έχει κάνει αγώνα για να νικήσει τον καρκίνο, τον νίκησε, κάνει επίσης σπουδαίο αγώνα για την πρόληψη και τώρα βρίσκεται με έναν άλλο εχθρό αντιμέτωπη. Να πούμε καταρχήν ότι είναι ένα πρόσωπο, οι ευχές μας τη συνοδεύουν τη Λιώτη Κολυμπέρα, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αγώνα κατά του καρκίνου και κατά σοβαρών νόσων στην Ελλάδα. Έχει κάνει ουσιαστικά μια εθελοντική δουλειά τόσων πολλών χρόνων ενάντια στον καρκίνο και τώρα καλείται να νικήσει και τον κορονοϊό. Πράγματι νοσηλεύεται και είναι γνωστή ήδη από λίγες ώρες. Η κατάσταση αυτή τη
Πραγματικά, Γιώργο, επειδή δεν σε ακούμε καλά και πρέπει να μετακινηθείς τρόπον την Άννα για να εντοπίσουμε το σήμα σου, πράγματι η Λιολιό Κολυμπέρα είναι ένα πρόσωπο, κυρίες και κύριοι, το οποίο ουσιαστικά έχει γράψει μια ιστορία στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και όχι μόνο, διότι η εν γέννη δράση της έχει βγει κυριολεκτικά και εκτός των τυχών. Μια δράση που σχετίζεται άρρηκτα τόσο με την πρόληψη κατά του καρκίνου, όσο και με ουσιαστική και απτή βοήθεια σε πρόσωπα που πάσχουν από καρκίνο και έχουν οποιαδήποτε ανάγκη, είτε να νοσηλευτούν είτε οτιδήποτε. Εμείς να ευχηθούμε, δεν ξέρω αν με ακούς, Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούσε, σε κάθε περίπτωση να ευχηθούμε να είναι καλά και να ξεπεράσει δύσκολα ή εύκολα τον κορονοϊό. Βρίσκεται στο νοσοκομείο, είναι σε μια κατάσταση κυριολεκτικά που κατά πολλούς θα τα καταφέρει, θα τα καταφέρει, διότι έχει κατορθώσει η Λιολιό Κολυμπέρα να νικήσει τον μεγαλύτερο εχθρό της ζωής της, τον καρκίνο, και τώρα δυστυχώς ήρθε αντιμέτωπη με έναν άλλον εχθρό, όπως προείπα, τον κορονοϊό, κόλλησε εσχάτως, και επειδή ήθιστε οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κάνει μάχη ενάντια στον καρκίνο να είναι αδύνατοι, να έχουν πρόβλημα στο ανοσοποιητικό σύστημα, γι' αυτό και η Λιολιό Κολυμπέρα ίσως κόλλησε τον κορονοϊό. Ευχόμεθα να πάνε όλα καλά. Έχω ξανά στην τηλεφωνική μου γραμμή τον Γιώργο Πλή. Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούς. Σ' ακούω μια χαρά, μια χαρά σ' ακούω, και βεβαίως έλεγα προηγουμένως και εγώ ότι οι ευχές μας συνοδεύουν τη Λιολιό Κολυμπέρα. Είμαι βέβαιος και εγώ, όπως νομίζω και όλες και όλοι όσοι την γνωρίζουν, θα τα καταφέρει και πάλι. Έτσι. Το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, άνθρωποι που έχουν ήδη πάσχουν ήδη από τέτοιες νόσους είναι πιο ευάλωτοι, αλλά η Λιολιό δεν ήταν ποτέ ευάλωτη και είμαι βέβαιος ότι δεν θα είναι τώρα. Πάμε, Γιώργο, να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να περάσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην σύλληψη, εξάρθρωση σαφέστερα, μιας ολόκληρης σπήρας, ομάδας ατόμων που δρούσε με επίκεντρο τα προσφυγικά της Πάτρας και διοχέτευε σκληρές ναρκωτικές ουσίες σε κόσμο. Πες μας για αυτές τις συλλήψεις, 8 ήσαν, αλλά οι 5 τουλάχιστον εξ αυτών είχαν, αν με ρωτήσεις, κεντρικό ρόλο. Οπότε ήδη οδηγούνται στη φυλακή, Δημήτρη, μετά την προσαγωγή τους με την πρώτη δικογραφία που έκανε η ασφάλεια, η οποία είχε πληροφορίες από καιρό για τη δράση των συγκεκριμένων ατόμων. Να πούμε ότι συνελήφθησαν στην περιοχή για διακίνηση στην περιοχή των προσφυγικών, αλλά και στις άλλες όμορες περιοχές εκεί γύρω από την πλατεία των προσφυγικών. Οι περισσότεροι έχουν συγκινική σχέση μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η τέταρτη φορά που συλλαμβάνονται, έτσι. Δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη. Είναι γνωστή στις αστυνομικές αρχές. Φαίνεται ότι έκαναν αρκετά σημαντική διακίνηση στην περιοχή. Και πράγματι, Γιώργο, αυτή τη φορά η ασφάλεια πατρώνει, η δίωξη κατά των ναρκωτικών συγκεκριμένα, είχε εκείνα τα στοιχεία ούτως ώστε να δέσει την υπόθεση και να οδηγηθούν, όπως προείπες, οι 5 εξ αυτών στις φυλακές του Κορυδαλού. Βρήκαν και ναρκωτικά οι αστυνομικές, βρήκαν 16,1 γραμμάρια ηρωίνης, βρήκαν και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Έχουν πιστήρια στα χέρια τους, είναι βέβαιο ότι πρόκειται για την εξάρθρωση μιας σπήρας που σε εκείνη την περίοδο της Πάτρας έκανε χρυσές δουλειές. Βρήκαν όμως ηρωίνη και στο... και στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου και έχει διαταχτεί άμεσα ένορκη διοικητική εξέταση να δουν πώς μπήκε μέσα, πώς δεν το κατάλαβαν οι φρουροί, τι συμβαίνει εν πάση περιπτώσει σε αυτές τις φυλακές. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εντοπιστεί και σκληρά μάλιστα ναρκωτικά στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Δημήτρη, 15 γραμμάρια ειρήνη σε ένα κοινόχρηστο χώρο, σε ένα σημείο. Πριν ρίχνουν για κάποιον από τους κρατούμενους, λένε οι άνθρωποι των φυλακών ότι οι προσπάθειες να μπουν ναρκωτικά στις φυλακές είναι σχεδόν 20 φορές την ημέρα, οπότε καταλαβαίνεις ότι κάποιες φορές θα τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι όμως αυτό που είπες. Πολλές φορές στις φυλακές βρίσκεις πιο εύκολα ναρκωτικά από ό,τι έξω.
Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να το προσέξουμε μια ρολόδη, μιλάω για το αγαπητό, τώρα μιλάω για τις φυλακές όλες τις φορές. Γιώργο, χτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Super B είχες ρεπορτάζ και μάλιστα συνομίλησες και με τον υποδιοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρίο για την περίπτωση 50χρονου υπαλλήλου στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό, διαγνώστηκε μάλιστα έγκαιρα η περίπτωσή του, πέρασε και από τη ΜΕΘ, εξήλθε, πλέον είναι COVID free, ωστόσο απέστειλε εξώδικο στους γιατρούς και γενικότερα στο νοσοκομείο, ζητώντας τον ιατρικό του φάκελο, πιστεύοντας ότι, όχι πιστεύοντας, όπως καταθέτει στο εξώδικο, έχει προβλήματα υγείας αμέσως μετά την νοσηλεία του. Για πες μας μέσες άκρες τι γράφει το εξώδικο και ευθύς αμέσως θα θυμηθούμε τι είπε και ο υποδιοικητής του νοσοκομείου χτες. Να πούμε ότι το κάνει ταξίδι σε όλη τη χώρα, έτσι, γιατί δεν συνηθίζεται ένας πολίτης, ένας εργαζόμενος νοσοκομείο, να αποστείλει εξώδικο στο νοσοκομείο τον περιέγραψαν και να ζητά όλο τον ιατρικό φακελό του και τι ενέργειες έκαναν, τι χειρισμοί ιατρικοί έγιναν. Αμέσως μετά, τι συνέβη. Γιώργο, να κινηθείς λίγο, να σε ακούμε καλύτερα, ελάχιστα να μετακινηθείς. Ναι. Σας διαβάζω επακριβώς λοιπόν τι λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο εξώδικο που απέστειλε στο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Για να είμαστε και ακριβείς. Ο ίδιος λέει ότι έχω τρομερή δυσκολία στη βάδιση και αναγκάζομαι να φοράω κυδεμόνα. Είναι το ειδικό που χρειάζεται να βρουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βαδίσουν. Έχω δυσκολία στην αναπνοή, έχω υποστεί σαρκοπενία. Ουσιαστικά μετατράπηκα σε άτομο με ειδικές ικανότητες από όταν βγήκε από το νοσοκομείο, έτσι, από όταν δηλαδή έγινε καλά από τον κορονοϊό. Έτσι. Υποστηρίζω ότι όλα αυτά συνέβησαν λόγω των λαθασμένων χειρισμών των γιατρών. Και γι' αυτό το λόγο ζητάει εντός 3 εργάσιμων ημερών όλο τον ιατρικό φάκελο για να προχωρήσει στις νόμιμες ενέργειες που δικαιούνται για όλα όσα έχει υποστεί. Είναι μια περίεργη περίπτωση, δεν συνηθίζεται. Το είχαμε και προηγουμένως και ο κύριος Μπάκος με την ανακοίνωση που έβαλε χθες, αλλά και μετά όσα μας δήλωσε στο δελτίο, ευνηδιάστηκαν και οι ίδιοι άνθρωποι του νοσοκομείου. Πράγματι, Γιώργο. Είναι. Είναι μια ειδική περίπτωση, είναι ιδιάζουσα συγκεκριμένα, διότι είναι εργαζόμενος ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο νοσοκομείο του Ρίου. Άρα από εκεί και πέρα είναι θέμα ιατρικής φύσης, πρέπει να βρεθεί αν πράγματι υφίσταται κάποιο ιατρικό λάθος ή όχι. Ας δούμε μαζί, Γιώργο, και να σε ευχαριστήσω πολύ, τι είπε χτες ο υποδιοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Θεωρώ ότι ήταν ένα άτυχο περιστατικό από πλευράς του ασθενούς. Ο ασθενής αυτός ήρθε στο Ρίο, ήταν ένα αρχικά βαρύ περιστατικό, μετά μετατρέπει σε ένα πολύ βαρύ περιστατικό. Αναγκάστηκε να νοσηλευτεί σε απλή κλινική ΜΕΘ, αλλά και σε απλή κλινική, συγγνώμη, COVID, αλλά και σε ΜΕΘ COVID, επί μακρών. Ευτυχώς ο άνθρωπος αποθεραπεύτη, γύρισε στην εργασία του, όπως σας είπα, εργάζεται στο νοσοκομείο μας. Θεωρώ ότι περιποιεί τιμή στους γιατρούς όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατροί οι οποίοι πραγματικά δίνουν και το καλύτερο τους σε αυτό, πραγματικά υπερβάλλουν αυτόν. Και θέλω να σας πω εδώ ότι δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και γενικά όλο το προσωπικό του Πήγα Μανιπή. Είναι όλο αυτό το οποίο καταβάλει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και μια τεράστια προσπάθεια, μια υπερβολή πραγματικά, και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να διδασέψουμε την πανδημία σε τεράστιο βαθμό και να έχουμε άριστα αποτελέσματα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Τώρα, ο κύριος, πρέπει να πούμε ότι ο ασθενής μας αυτός, ο κύριος αυτός, κατέθεσε μετά από αυτό, με έκπληση διαπιστώσαμε, ένα εξώδικο. Για να πούμε τώρα την αλήθεια, δεν είχαμε καμία μήνυση. Γράφτηκε και υπάρχουν διάφορες αναφορές σε διάφορα μέσα. Αλλά δεν είναι μήνυση, είναι εξώδικο, όχι, έτσι, για να είμαστε και ακριβείς. Ήταν εξώδικο. Ο ασθενής μας αυτός αναζητούσε τον ιατρικό του φάκελο, ο οποίος δεν είχαμε κανένα λόγο να μην τον επιδώσουν, όπως καταλαβαίνετε. Κάθε ασθενής, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στο να παραλαμβάνει αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου. Αλλά και από την άλλη πλευρά, μπορώ να σας πω ότι αυτό το εξώδικο είχε και κάποιες αιχμές περί της ενδεχόμενης ιατρονοσηλευτικής του περίθαλψης. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Μπάκο. Εγώ θέλω να μείνουμε.
Σας προβληματίζει όμως όχι το συγκεκριμένο και μεμονωμένο περιστατικό στην περιοχή, γιατί εγώ δεν γνωρίζω άλλο να έχουμε εδώ. Αλλά έχουμε ανά την Ελλάδα περιστατικά όπου αμφισβητείται ο τρόπος με τον οποίο η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό. Τα βλέπετε γύρω σας, τα ακούτε. Επειδή σας άκουσα πριν, χρησιμοποίησατε την κατάλληλη λέξη. Αυτή η τοξικότητα έχει περιέλθει έτσι στην καθημερινότητά μας, μια τοξικότητα γύρω από όλα αυτά. Να αμφισβητούμε πράγματα, να αμφισβητούμε επιστήμονες και όλα αυτά τα πράγματα έχουν φέρει μια παραφιλολογία. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, θεωρώ ότι οι επιστήμονες προσεγγίζουν άριστα το θέμα, νοσηλεύουν άριστα τον κόσμο μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και τίποτα άλλο. Παραμένουμε στο θέμα του κορονοϊού και σε μια παράδοξη περίπτωση, η οποία σχετίζεται με το άσυλο ανιάτων, εργαζόμενη η οποία μέχρι πρότινος δεν είχε κάνει το εμβόλιο, οπότε ετέθη εκτός εργασίας μέσω της γνωστής αναστολής, προέβη στον εμβολιασμό της, ούτως ώστε να επιστρέψει, όπως λέει η ερμηνευτική τουλάχιστον τροπολογία στη Βουλή, στην εργασία της. Ανταυτού η διοίκηση του ασύλου ανιάτων ερμήνευσε κατά το δοκούν τη συγκεκριμένη τροπολογία, με συνέπεια να της πει ότι θα επιστρέψεις κάποιες εβδομάδες αργότερα, όταν έχεις προβεί και στον δεύτερο και στη δεύτερη δόση του εμβολιασμού σου. Έχω κοντά μου στο στούντιο του Super B τον πρόεδρο των εργαζομένων του ασύλου ανιάτων, τον Θεόδωρο Παπαγεωργόπουλο. Κύριε Παπαγεωργόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Για πέστε μας εσείς τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί έχει επέλθει αναστάτωση στις τάξεις των εργαζομένων, με έμφαση την εν λόγω εργαζόμενη, η οποία παραμένει μετά την αναστολή ανασφάλιστη. Έκανε η γυναίκα το εμβόλιο ουσιαστικά ακολουθώντας τις οδηγίες της κυβέρνησης και κατ' επέκταση των επιδημιολόγων, και αντί να επιστρέψει στη δουλειά της, να πάρει χρήματα, να ζει στην οικογένειά της και να ασφαλιστεί, εκ νέου η διοίκηση δεν τη δέχεται. Για πέστε μου τι συμβαίνει. Δυστυχώς, κύριε Χωριτό, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα διτό πρόβλημα. Το ένα πρόβλημα αφορά πώς ερμηνεύει το άσυλο ανιάτων την ομολογία που υπάρχει και την ερμηνευτική εγκύκλιο. Και το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το τι κάνει η επιθεώρηση εργασίας, που ουσιαστικά είναι το αποκούμπι του εργαζομένου. Το άσυλο ανιάτων εδώ και καιρό ερμηνεύει διάφορους νόμους κατά το δοκούν, όπως είπατε, με αποτέλεσμα να έχει δεχτεί προστήματα από την επιθεώρηση εργασίας αρκετές χιλιάδες ευρώ και πρότινος να δικαστεί στα δικαστήρια για εργασιακό μόμπινγκ. Τώρα, υπάρχει προηγούμενο δηλαδή. Τώρα, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη συνάδελφος. Η συγκεκριμένη συνάδελφος έκανε το εμβόλιο από τις 28 του μηνός και ακόμα δεν την δέχονται στην εργασία, διότι ερμηνεύουν τον νόμο ότι θα κάνει την δεύτερη δόση και μετά από 14 ημέρες θα τη δεχτούν. Το Υπουργείο Εργασίας, επειδή κατάλαβε ότι ο νόμος ήταν πρόχειρος και επειδή αυτό γεννούσε διάκριση, διότι δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει τις 15 του μήνα το εμβόλιο και να τον δεχτεί κατευθείαν η υπηρεσία στην εργασία του, και ένας που κάνει τη 16η μέρα το εμβόλιο να μην τον δεχτεί και να του πει θα έρθεις μετά από 1,5 μήνα, δέχτηκε ότι αυτό γεννά διάκριση και έβγαλε μία ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία λέει με σαφήνεια ότι ο εργαζόμενος επιστρέφει κατευθείαν στην εργασία του δείχνοντας το αποδεικτικό του εμβολιασμού και ο εργοδότης υποχρεούται εντός 48 ώρων να δώσει στο σύστημα της εργάνης το ότι αποδεσμεύεται πλέον από την αναστολή και ότι μπορεί να παρέχει την εργασία της. Αυτό είχα κατανοήσει και εγώ πριν φέρετε το σχετικό έγγραφο, κύριε Παπαγεωργόπουλε, μέσω των δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων, ακόμα και του ΝΙΝ, του σημερινού Υπουργού Υγείας, ότι κάνεις το εμβόλιο, επιστρέφεις αμέσως στη δουλειά σου. Εδώ έτσι υπάρχει, έχει δηλώσει ενδύμω. Εδώ υπάρχει μια αντίθεση, διότι χωρίζεται ο ιδιωτικός τομέας με τον δημόσιο τομέα. Έτσι. Στον ιδιωτικό τομέα επιστρέφει κατευθείαν. Προχτές που ψηφίστηκε, επιστρέφει και στο δημόσιο τομέα αμέσως. Τώρα, τι γίνεται. Πήγα στην επιθεώρηση εργασίας, το άλλο το πρόβλημα το διτό, και βρήκα την προϊσταμένη και της έδωσα την ερμηνευτική εγκύκλιο, την οποία δεν γνώριζε. Και είπα,
στην κυρία Προϊσταμένη. Θα το λύσουμε μέσω εργατικής διαφοράς ή προτιμάτε να πάρετε ένα τηλέφωνο, να ερμηνεύσετε τον νόμο και να γυρίσει η γυναίκα στη δουλειά της. Μου λέει, θα πάρω τηλέφωνο, μην μπαίνουμε στη διαδικασία εργατικών διαφορών και προστήμων που μπορεί να επιφέρουν. Λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αρκεί η γυναίκα να επιστρέψει στη δουλειά της. Χθες πήρα τηλέφωνο πάλι την επιθεώρηση και ρώτησα την κυρία Προϊσταμένη που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα και μου είπε ότι επικοινώνησε με το άσυλο ανιάτων και επειδή εκφράζει διαφορετική άποψη, επειδή της είχαν πει κάτι άλλο, είχαν επικοινωνήσει και αυτοί προφανώς με το Υπουργείο, δεν μπορούν να τη δεχτούν. Και ρωτάω την Προϊσταμένη, εσείς ως επιθεώρηση εργασίας, μπορείτε να μου ερμηνεύσετε διαφορετικά τον νόμο που σας έδωσα ότι δεν πρέπει να γυρίσει αμέσως? Και μου λέει όχι. Και λέω, και ποια είναι η δουλειά σας σε αυτή την περίπτωση? Δεν πρέπει να τους υποχρεώσετε να γυρίσει πίσω η συνάδελφος? Και μου λέει, θα πρέπει να πάρω τηλέφωνο και εγώ, μου λέει, στο Υπουργείο Εργασίας να ρωτήσω περισσότερες πληροφορίες. Ουσιαστικά παίζουν απότερες οι πλευρές με τη ζωή. Ακριβώς. Μιας εργαζόμενης η οποία άκουσε, πιέστηκε σαφέστερα από την κυβέρνηση και προέβη στον εμβολιασμό. Η εργαζόμενη αυτή δεν εμβολιάστηκε γιατί θεωρούσε ότι είχε πρόβλημα και είχε προσφύγει στην Επιτροπή, η οποία η Επιτροπή την απέρριψε την αίτησή της. Άρα αμέσως μετά την απόρριψη έκανε το εμβόλιο. Επειδή και όμως, της λένε ότι δεν θα γυρίσεις. Επειδή όμως, κύριε Παπαγεωργόπουλε, ένα λεπτό. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ενώ υφίσταται αυτή η εκκρεμότητα, η εργαζόμενη δεν πληρώνεται, άρα έχει οικονομικό πρόβλημα, είναι ανασφάλιστη, άρα δεν μπορεί να απευθυνθεί στη δημόσια υγεία αν πάθει κάτι. Στο εντωμεταξύ διάστημα πρέπει να βρει λεφτά, που λεφτά δεν έχει επειδή δεν εργάζεται και έχει γίνει όμηρος αυτής της κατάστασης που μας περιγράψατε. Παρακαλώ. Ακριβώς αυτό. Και λέω ότι η εργαζόμενη αυτή, με το που βγήκε στην αναστολή, έψαξε να κάνει το εμβόλιο. Και το πιο σύντομο εμβόλιο ήταν σε 3 μέρες. Έπρεπε να γυρίσει τουλάχιστον από τις 29 του μήνα πίσω. Δυστυχώς όμως και τώρα, όπως προείπατε, δεν είναι μόνο το οικονομικό το πρόβλημα που έχει η συγκεκριμένη συνάδελφος. Εάν πάθει κάτι, που ευχόμαστε να μην πάθει κάτι, είναι ανασφάλιστη. Διότι ο ένας ερμηνεύει τον νόμο κατά το δοκούν και η επιθεώρηση εργασίας, λυπάμαι πολύ που το λέω, έχει γίνει ένα φωτοτυπικό κέντρο που δίνει την ομοθεσία στους εργαζομένους και λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια να βρείτε άκρη. Αυτή δεν είναι η δουλειά της επιθεώρησης. Η επιθεώρηση, όταν κάνει καταγγελία κάποιος και δει ένας πρόεδρος των εργαζομένων, πρέπει να στραφεί κατευθείαν και να δώσει λύση. Τι εδώ, επειδή αυτές οι περιπτώσεις έχουν τη μορφή του κατεπήγοντος και πρέπει να το γνωρίζουν και τα υπόλοιπα ιδρύματα ανά την επικράτεια, ίσως χρειάζεται να έρθετε εσείς προσωπικά ως πρόεδρος σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας, διότι αν αυτή η περίπτωση που συζητάμε αυτή τη στιγμή με την άμετρη ταλαιπωρία της εργαζόμενης, της πρώην εργαζόμενης ουσιαστικά, διότι δεν έχει επαναπροσληφθεί, είναι νόμιμη, έτσι έπρεπε να είναι με όλους τους εργαζόμενους στη χώρα. Και πρέπει να απαντήσει το ίδιο το Υπουργείο, διότι αν δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας, αν η διοίκηση του ασύλου ανιάτων ερμηνεύει επίσης... Το ΣΕΠΕ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το Υπουργείο Εργασίας στα κατατόπους μέρη. Η επιθεώρηση εργασίας, ξαναλέω, είναι το Υπουργείο Εργασίας. Δεν είναι κάτι άλλο, κάτι ξεχωριστό. Συμφωνήσω. Και επεμβαίνει πάνω σε αυτό το θέμα και πρέπει να δώσει λύση άμεσα. Διότι γι' αυτό το λόγο βγήκε η ερμηνευτική εγκύκλιο. Για να γίνει κατευθείαν κατανοητή, γιατί στην προηγούμενη δεν ήταν τόσο σαφής. Διότι έλεγε για το δημόσιο τομέα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα το είχε λίγο αόριστο. Και έβγαλαν αμέσως, γιατί ξαναλέω, είδαν ότι η νομοθεσία έμπαζε και χτύπαγε επάνω στο ότι υπήρχε διάκριση.
Δεν μπορεί σε έναν εργαζόμενο που κάνει τις 15 του μήνα το εμβόλιο να τον δέχονται. Όμως σήμερα, κύριε Παπαγεωργόπουλε, έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα που λειτουργούσε ως τροχοπέδι. Έχει επιληθεί, αλλά δυστυχώς. Άρα λοιπόν, όμως, εφόσον οι εργαζόμενοι κακώς δεν βρίσκεται στον αέρα ακόμη, πρέπει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να ζητήσει ταυτόχρονα τα χρήματα που χάνει διότι δεν επέστρεψε στην εργασία της, οτιδήποτε της συμβεί πάλι να το ζητήσει, δηλαδή πρέπει να απευθυνθεί στη δημόσια υγεία και είναι ανασφάλιστη και πρέπει να πάει σε ένα ιδιωτικό. Άρα πρέπει να διεκδικήσει συλλήφθην όλα αυτά τα χρήματα που θα ξοδέψει κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος που κακώς δεν την παίρνουν κάποιοι πίσω στην εργασία της. Εύχομαι μας να μην ακούνε, δεν ξέρω αν μας ακούν εδώ οι βουλευτές της Αχαΐας, διότι και αυτή είναι δουλειά της, δουλειά τους. Δεν μπορεί δηλαδή να ταλαιπωρείται έτσι ο εργαζόμενος μέσω του υφιστάμενου αυτού νόμου και κανείς να μην αντιδρά. Δηλαδή έχουμε βουλευτές που όφυλαν χτες να το φέρουν στη Βουλή, να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας δεν είναι μόνο για να φωτογραφιζόμαστε με τον Υπουργό και να λέμε ότι έχουμε κονέ, άρα είμαστε δυνατοί βουλευτές. Είναι και να επιλύουμε τα προβλήματα των συμπολιτών μας, που μας ψηφίζουν, που μένουν στο διπλανό σπίτι και ούτω καθεξής. Θέλω και πιστεύω αυτό το πρόβλημά σας να το αποστείλετε σε όλα τα βουλευτικά γραφεία της περιοχής και αύριο πρωί-πρωί. Για να το επιλύσουν, αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται. Εγώ όχι μόνο θα το στείλω, αλλά θα πάω και λίγο παρακάτω. Εγώ θα πάω και στον εισαγγελέα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει ευθύνες. Έπρεπε η συγκεκριμένη συνάδελφος να είναι αυτή τη στιγμή στη δουλειά της και να παρέχει την εργασία της. Όποιος ευθύνεται για όλη αυτή την κολυσιεργία, να βρει, να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ άλλο. Κύριε Παπαγεωργόπουλε, καταρχήν σας συγχαίρω για την αγωνιστικότητά σας, είστε στο πλευρό των συναδέλφων σας, είστε καλός και πρόεδρος. Να πω και κάτι άλλο. Και πρέπει να βοηθήσουμε άπαντες στη συγκεκριμένη γυναίκα, έκανε το εμβόλιο, δεν μπορεί να ταλαιπωρείται. Μία εργαζόμενη είναι που επιχειρεί, προσπαθεί με παντίους τρόπους να τα φέρει βόλτα, να ζήσει, να φάει, και να πιει. Και το κάτι άλλο, κύριε Χωρή, που σας άκουσα και πριν με τον κύριο Πλή, υπάρχει ο νόμος το 3850 του 2010, που είναι υποχρέωση του εργοδότη για την υγεία και ασφάλεια του εργαζομένου να πληρώνει αυτός τις εξετάσεις των εργαζομένων. Οπότε τα rapid test ή τα self test ή οποιοδήποτε άλλο test ανεμβολίας του, για μένα θα πρέπει να το απαιτήσουν μαζικά και δυναμικά, είναι υποχρέωση του εργοδότη. Όπως το άσυλο ανιάτων φέρνει και μας εξετάζει 2 φορές τη βδομάδα και χρεώνεται αυτός, αυτή η υπηρεσία, τα τεστ. Διότι υπάρχει νόμος και πρέπει να τον διεκδικήσουμε. Κύριε Παπαγεωργόπουλο, έχουμε να λέμε, άνω τελεία βάζουμε, θα μας πείτε τις επόμενες μέρες τι έχει συμβεί. Δεν θα τα αφήσουμε και να βέβαια πέσει αυτό το θέμα, διότι ναι μεν είναι στο επίκεντρο οι εν λόγω εργαζόμενοι, αλλά στην ίδια θέση είναι δεκάδες εργαζόμενοι σε δομές κοινωνικού χαρακτήρα όπως η δική σας. Σας ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσετε. Κοτσόβολος τρέχει με νέες ταχύτητες. Γιατί τώρα μπορείς να αποκτήσεις ό,τι θέλεις, πληρώνοντας εύκολα και γρήγορα. Να παραλάβεις κάθε σου παραγγελία μέσα και έξω από το κατάστημα σε 20 λεπτά, αλλά και στον χώρο σου σε μόλις 24 ώρες ή ακόμη και την ίδια μέρα. Κοτσόβολος, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Από 17 Σεπτεμβρίου επανασυντόνισε το δέκτη σου σε Κορινθία και τμήμα των Ομών, Αχαΐας και Φωκίδας. Πάρε το τηλεκοντρόλ, πάτησε μενού, επίλεξε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις και αυτόματο συντονισμό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά και χωρίς αλλαγή εξοπλισμού. Digia, ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νότη Φακιανάκη από την Κόρινθο, να μας πει αρχικώς για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία επίκειται να τιμηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για συγκεκριμένο ρόλο που σχετίζεται, Νότη μου, με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
όσο υπάρχουν ακόμα ανεμβολία στη συνάνθρωπή μας, Δημήτρη Χωρίτο, ο COVID-19 δεν λέει να φύγει από τη ζωή μας. Στο επίπεδο 4, δηλαδή στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη της χώρας, εντάχθηκε για 6 μέρες από σήμερα η Αργολίδα, ενώ παρατείνεται στην Μεσσηνία επίσης μέχρι τις 16 του μήνα η ισχύ των ειδικών τοπικού χαρακτήρα μέτρων. Έτσι. Αυτό γνωστοποίησε με σχετική ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την εκ νέου αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας αναπεριφερειακή ενότητα και Δήμο σε εβδομαδιαία βάση. Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που ισχύουν σε Αργολίδα και Μεσσηνία, όπως επίσης στις περιφερειακές ενότητες Ευρυτανίας, Αχαΐας, Ηλίας, Ηρακλείου, καθώς και στον Δήμο Ικαρίας, είναι απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία τη νύχτα έως τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας, και απαγόρευση μουσικής καθόλου το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας. Τα κρούσματα που καταγράφηκαν σήμερα στην Αργολίδα είναι 29, αριθμός που δεν χαρακτηρίζεται και μικρός. Νότι, θέλω, όπως προανήγγυλα νωρίτερα, πέρασε σε αυτό που είχαμε συζητήσει στο mini lockdown στην Αργολίδα και όχι μόνον. Θέλω να μου αναφερθείς στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα τιμηθεί στη ΔΕΘ. Πες μας επακριβώς το λόγο. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, προκειμένου να παριστεί στα αυριανά εγκαίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης, στην οποία η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη Χωρίτο, είναι τιμόμενη ως η περιοχή στην οποία, από την οποία ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Αυτό αναφορικά με την επέτειο των 200 χρόνων από τότε που οι Έλληνες έγραψαν ιστορία κατατροπώνοντας τον τουρκικό ζυγό. Η Περιφέρεια συμμετέχει με δύο περίπτερα στην φετινή ΔΕΘ, ένα στο εμπορικό τμήμα με τη συνεργασία των 5 επιμελητηρίων και ένα επαιτειακό για τα 200 χρόνια, όπως προείπαμε, από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το οποίο πρόκειται να επισκεφθούν ο Πρωθυπουργός, η Πολιτική Αρχηγή, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου. Ο Περιφερειάρχης αύριο το βράδυ θα παραστεί σε δείπνο που παραθέτει προς τιμήν του ο Σύλλογος των Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης, ο Κολοκοτρώνης, ενώ μεθαύριο ο Παναγιώτης Νίκας είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, όπως και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα. Να σημειωθεί ότι η προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα είναι έντονη, ενώ το επόμενο διήμερο θα λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεδομένου ότι έχουν προγραμματιστεί συνεντεύξεις του Περιφερειάρχη σε σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της Βόρειας Ελλάδας. Δημήτρη. Νότι Κομνηνάκη, να βάλουμε μία άνω τελεία. Έχουμε να λέμε για τον απόϊχο πάρα πολλά αυτής της κίνησης που θα γίνει, διότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στο επίκεντρο και είναι καλό αυτό για μας. Είναι γεγονός. Να σε καλά, Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γεγονός, επαναλαμβάνω Δημήτρη, γιατί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου άναψε η σπίθα του μεγάλου αγώνα έτσι για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό. Σε ευχαριστώ, Νότι Κομνηνάκη, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σόπερ Μπι. Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.